Τόνοι νερού κατεβάζουν για πολλωστή φορά φερτά υλικά από τα βουνά της Ανατολικής Αιγιάλιας. Ως αποτέλεσμα κλείνει και πάλι η παλαιά εθνική οδός στο ύψος του Ελαιώνα. Υπήρχαν λασπορροές και κατάκληση από αδρανή υλικά από τα πρανή του βουνού. Καθώς επίσης και στην περιοχή, στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει προς Μαμουσιά στη θέση Δερβενάκη. Και εκεί επίσης κατολισθητικό φαινόμενο και ολική διακοπή της κυκλοφορίας. Αγροτικό αυτοκίνητο που πήγε να περάσει το Βουραϊκό παρασύρεται από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίζεται στην άκρη του ποταμού, χωρίς ωστόσο ο οδηγός να κινδυνέψει. Το πρόβλημα είναι 7 μήνες και πλέον από την πυρκαγιά, την καλοκαιρινή πυρκαγιά. Παρότι έχουν γίνει σειρά από έγγραφα, έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Εθνικής Ελλάδος και τα Υπουργεία κτλ. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και αναρωτιέται κανείς, χθες το τρένο, σήμερα ο συμπατριώτης μας κτηνοτρόφος, αύριο ποιος? Από το πρωί, συνεργεία της Περιφέρειας και του Δήμου μάχονται να ανοίξουν το δρόμο, ενώ για προληπτικούς λόγους δεν πραγματοποιήθηκε κανένα δρομολόγιο του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Οι μελέτες υπάρχουν, νομίζω ότι έχουν την τεχνογνωσία για τα αρμόδια εμπλεκόμενα δασαρχεία και υπηρεσίες, ναι. Γιατί έχουμε μια πολύ καλή πρακτική και ένα πολύ καλό παράδειγμα, ναι. Το 2004 πυρκαγιές. Σωστά, που σωστά. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα προστάτευσαν ολόκληρη περιοχή, έτσι έχουμε παράδειγμα. Πολύ μεγαλύτερης έκτασης σε στρέμματα, αν θυμάστε. Πρόκειται για μια περιοχή που είχε πληγεί από τις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού και στις έντονες βροχοπτώσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, με αποτέλεσμα κάθε φορά να βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, χωρίς ωστόσο να παίρνονται μέτρα από τους αρμόδιους φορείς. Βεβαίως η κύρια αιτία είναι οι καμένες εκτάσεις και η μεγάλη κλίση του βουνού, περίπου 40 και 50 μοίρες κλίση. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει απογύμνωση της εξωτερικής πλευράς, με κάθε βροχόπτωση, είναι η πέμπτη φορά φέτος που επαναλαμβάνεται το φαινόμενο αυτό και δεν είναι και εύκολα αντιμετωπίσιμο. Έως σήμερα οι κατολισθήσεις στο σημείο αποτύχει, δεν έχουν προκαλέσει κάποιο τραυματισμό, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πλέον πως θα πρέπει να γίνουν δραστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρανούς, καθώς χωμάτινοι όγκοι και πέτρες καταλήγουν κάθε φορά στο οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού.